Καλησπέρα, παιδιά. Καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Hearts of Iron 4 Millennium Dawn με την Ελλάδα. Όπω είχαμε δει στο προηγούμενο επεισόδιο, μα έκανε πόλεμο η Τουρκία. Αλλά εμεί κάναμε συμμαχία με Ρωσία, Αμερική, Ιταλία και τι άλλε χώρε. Η Τουρκία είχε συμμαχία τη Γερμανία, το Τουρκμενιστάν και το Αζερβαϊτζάν. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε πάρει κάποια εδάφια τη Τουρκία. Σήμερα αυτό που θα πάμε να κάνουμε είναι είτε να κατακτήσουμε ολόκληρη την Τουρκία, είτε να πάρουμε αρκετά από τα εδάφη τη. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά Αλλά πριν ξεκινήσουμε τις επιθέσεις Πάμε να κάνουμε λίγο τα, τα National Focus Και, τις, και τα research που έχουμε Στο National Focus τώρα τι μας έχει μείνει ακριβώς Για να δούμε, θα πάω για το Army Reform Θα πάω για το Army Reform Να το κάνουμε λίγο και αυτό, να ετοιμαστούμε Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις επιθέσεις Για να δούμε σε θέμα αεροπορίας Ωραία, έχουμε και αεροπλάνα μέσα στην Ελλάδα και έχουμε για στην Τουρκία δικά μα. Ξεχωριστά αυτά που φέρνουν από την Αμερική και τέτοια. Και όπω θέλω να δούμε, θέλω να φέρουν οι Αμερικάνοι κάποια αεροπλανοφόρα. Κάποια αεροπλανοφόρα τα οποία θα μα βοηθήσουν ώστε να φέρουν και αυτή τη δική του αεροπορία. Λοιπόν, ξεκινάμε τι επιθέσει σε φουλ ρυθμού. Ωραία. Εδώ πέρα χαμένη επίθεση, αλλά εδώ πέρα Λογικά θα το πάρουμε, ναι, θα πάρουμε αυτά τα εδάφη Πάμε να ντου να μπούμε μέσα Μπράβο μας Λοιπόν, καλά πάνε οι επιθέσεις. Έχουμε και εδώ πέρα θετική πορεία στη μάχη Οι Αμερικάνοι βέβαια έχουν μείνει πίσω Ελπίζω πως θα τα πάμε καλά, φτιάχνουμε και άλλο στρατό από ό,τι βλέπω Απλά θέλουμε upgrades και αρκετά τέτοια Νομίζω πως θα τα φτιάξουμε γρήγορα Ευελπιστώ τουλάχιστον εδώ θα τα πάρουμε και αυτά τα εδάφια. Ε, Ευελπιστό. Ναι, 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 ναι. Κοντεύουμε να μπούμε μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Κοντεύουμε να μπούμε μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ θα γίνει η μάχη του αιώνα, να ξέρετε. Να ξέρετε, εδώ θα γίνει η μάχη του αιώνα. Λοιπόν, εσεί που έχετε μείνει πίσω, γέλατε λίγο μπροστά. Μην κάθεστε όλοι πίσω, πάλι καρδιά μου. Πάμε να κάνουμε μια επιθεσούλα. Έτσι, μπράβο. Πάμε όλοι μαζεμένοι εδώ παραπάνω. Για ντου. μπαίνουμε και από νησιά. Όχι, βγάζουμε άμυνα. Βγάζουμε άμυνα εδώ πέρα. Έχουν πάει στα νησιά πάρα πολύ στρατό. Μπορεί να μπούμε από εδώ ευθεία. Μακάρι να μπούμε από εδώ ευθεία. Λοιπόν, εδώ βγάζουμε κάποιες επιθέσεις, αλλά οι οποίες δεν είναι θετικές από ό,τι βλέπω. Ξέρετε τι, κάντε μαζική επίθεση εδώ πάνω. Κάντε μαζική επίθεση εδώ πάνω. Την ίδια ώρα πρέπει να πάμε να κάνουμε ένα research. Να κάνουμε ένα αρίστασμο και τι να βγάλουμε, Να βγάλουμε τα F35 ή τα F16 κάτω, Θα βγάλω τα F16 και μετά θα πάμε για τα F35 και βλέπουμε τα Falcon τα F16, ωραία, τα αναβαθμισμένα. Εδώ πάμε πάνω, ωραία, πήραμε και αυτή την περιοχή. Έχουμε μείνει εδώ πέρα. Έχουν μπει κάποιοι Τούρκοι πάνω από την ε, Βουλγαρία. Το θέμα είναι. Ωραία, πάμε όλοι εκεί, πάμε σιγά σιγά. Να πάμε όλοι εκεί. Μπράβο. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να φτιάξω και μια γραμμή άμυνα δεύτερη εδώ πέρα. Γιατί βλέπω ότι οι Τούρκοι πάνε, αρκετοί πάνω από τη Βουλγαρία. Οπότε ίσω χρειαστεί μια, μια δεύτερη άμυνα εδώ πέρα. Εδώ τι έχουμε, οι Αμερικάνοι έχουν φέρει πλοία. Ε? Submarine υποβρύχια είναι. Okay. Λοιπόν, θα πάω να βάλουμε λίγα αεροπλάνα μετά. Και βλέπουμε που θα πάει. Εδώ έχουμε πάρει αρκετέ περιοχέ από ό,τι βλέπω. Και μπορούμε να πάρουμε και την Κωνσταντινούπολη. Μπαμ, ευθεία να πάμε προ εκεί. Η Βουλγαρία έχει δώσει μιλιτάρια άξιση στην Τουρκία. Γιατί ρε φίλε. Γιατί το έχει κάνει αυτό. Τα τσουτσέκια. Οι Αμερικάνοι δεν έχουν έρθει. Έχουν φύγει από εδώ. Δεν ξέρω για πού το έχουν βάλει οι Αμερικάνοι. Έχουν στείλει όλο του στρατού του εδώ πέρα. Α, μπαίνουν από εδώ, ρε. Μπαίνουν από εδώ οι Αμερικάνοι. Μπαίνουν από εδώ οι Αμερικάνοι. Πρέπει να μείνει ένα εδώ πέρα για να βγάλει άμυνα. Όλοι εδώ. Για πάμε τώρα να δούμε. Το πήραμε, την πήραμε την περιοχή. Πήραμε Κωνσταντινούπολη και πάμε για εδώ τώρα. Είχαν στείλει το στρατό του πίσω. Πρέπει να βγάλουμε άμυνε τώρα εδώ πέρα. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να βγάλουμε άμυνε εδώ. Ωραία, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, βαλικάρια μου. Πού δεν μα το στρατό σα. Έχουν μπει και οι Αμερικάνοι από εδώ σιγά σιγά. Από εδώ πώ πάμε. Οι Ρώσοι εδώ πέρα τα φέρνουν λίγο δύσκολα. Αλλά θα τα καταφέρουν νομίζω στην τελική. Θα πάω να βάλω λίγα αεροπλάνα εδώ πέρα και μετά θα, θα γυρίσω να κάνω πάλι ντου εδώ πέρα. Έχουν τρει μονάδε βλέπω οι, οι Τούρκοι. Army Reform Ωραία έγινε αυτό το τέτοιο Θέλω να δω λίγο τι απώλειες έχουμε Αυτοί έχουν 67.000 απώλειες, εμείς έχουμε 75.000 απώλειες Με περισσότερες απώλειες να τις έχει η Ρωσία με 26.000 Και από εδώ τις έχει η Τουρκία με 32.000 Μάλιστα Ωραία Έχουμε αρκετά πραγματάκια τώρα εδώ πέρα Θα κάνω άλλη μια επίθεση μπαμ απευθείας να πάμε πάρουμε και την, και την, άλλη μισή πόλη από εδώ. Λοιπόν, πάμε για ντουμπαμ. Και εσείς οι 5-6. Αν δεν του έχουμε βάλει σε squad, αυτούς τους 6 εδώ πάνω. Οπότε θα προχωρήσουμε με όλους αυτούς ευθεία. Δεν μπορούμε να περάσουμε, έχουν βάλει τα πλοία. Τι φάση, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μείνετε εδώ τότε. Μείνετε εδώ τότε. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγα αεροπλάνα τώρα μέσα. Έχουμε μόνο σε 130 ε. Και ένα Falcon F16 έχουμε όλα τα άλλα τα έχουμε χρησιμοποιήσει Θα βάλουμε το Falcon το F16 Τι θα κάνουμε τώρα Θα πάρουμε αυτούς τους τύπους Που δεν είναι σε squad Θα τους βάλουμε σε squad για να κάνουν training Ωραία Θα τους αλλάξω και το χρώμα Το βάλουμε full άσπρο Ωραία Θα τους κάνουμε λίγο training Και μετά θα τους πάμε για να κάνουν invasion θα τους πάμε από εδώ από Θεσσαλονίκη πάνω ή από Καβάλα για να μπουν εδώ, να δούμε πώ θα κυλήσει. Αν κυλήσει ομαλά ή όχι, Λοιπόν, τι άλλο έχουμε μέχρι στιγμή. Η Ρωσία έχει καταλάβει το μισό Αζερβαϊτζάν και συνεχίζει. Επίση έχει πάει προ το Τουρκμενιστάν μαζί με την Ιταλία. Κάνουν μαζικά ντου δηλαδή. Εμεί έχουμε πάρει εδώ πέρα Κωνσταντινούπολη. Και θα του βάλουμε όμω τέτοιο, Θα του βάλουμε τον ε... Αντώνιος Νομικό. Δημήτριος Μπίκος Ιωάννης Ηλιόπουλος Στο παζικό πόσο έχουνε, τρία έχουνε τρία Skill Βασίλειος Τελίδης και έχει Trickster Μάλιστα Για να δούμε και τον Ηλιόπουλο Offensive Offensive το θέλω εγώ αυτό Οπότε θα μπει ο Ηλιόπουλος αυτούς Και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν να πηγαίνουν προς τα τέτοια Με invasion Λοιπόν, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή Οργανωθείτε, σταματήστε το training Και οργανωθείτε μπαμ μπαμ Τι κάνουμε από εδώ, έχουμε πάρει όλο το Αζερβαϊτζάν Μετά θα κινηθούμε λογικά προς Τουρκία Όλη ευθεία Λοιπόν μάγκες τα πάμε αρκετά καλά Αυτή είναι η φάση τώρα Έχουν μπει και Γεωργιανοί μαζί με Ρώσους από εδώ Δεν έχουν πάρα πολύ στρατό οι Τούρκοι The Republic China joins NATO Τι λέτε ρε Μπήκε εκείνα στο ΝΑΤΟ. Μεταξύ Κίνα. Που τώρα είναι ό,τι χειρότερο στην Αμερική. Γίνεται ό,τι χειρότερο. Έχουν στείλει όλο το στρατό του εδώ πέρα και έχουν στείλει και 3-4 τέτοια εδώ πέρα. Πάνω. Αλλά εδώ λογικά θα μπούμε τώρα. Παίζει να μπούμε εδώ. 93% είναι η μάχη από εδώ. Άμα πάρουμε εδώ πέρα και μπούμε, θα, γίνει, θα είναι ό,τι καλύτερο για μα. Ό,τι καλύτερο θα είναι. 96% 97, 94. Φέρουν και άλλε 100 Τούρκοι από εδώ. Μαζικό ντου, κάντε μάγκε. Μαζικό ντου. Πάμε, 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 πάμε. πάμε. Πρέπει να το πάρουμε αυτό το μέρο. Πρέπει να μπούμε εδώ μέσα. Άμα μπούμε, μπήκαμε σε όλη τα... την Τουρκία μετά. Ο ηλιόπουλο με το invasion μπήκε εδώ πέρα. Και κάνουμε τώρα μαζικέ επιθέσει. Κάνουμε επιθέσει από τη Λέσβο. Κάνουμε από εδώ πάνω και κάνουμε. Έχει μπει και ο εδώ πέρα με invasion. Κάνουμε όλοι ντου ουσιαστικά. Πάμε να κάνουμε και με αυτού. Όλου πιάστου και βάλτε μέσα. Μήπω καταφέρουμε και μπούμε από εδώ. Πρέπει να μπούμε από εδώ. Φεύγουν οι Τούρκοι από πίσω. Έχουν φέρει όλο το στρατό τη εδώ. Άμα πέσει αυτή η περιοχή, μπήκαμε μέσα. Μπήκαμε μέσα, άμα πέσει αυτή η περιοχή. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Μπήκαμε, 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 μπήκαμε. 98. 98 είμαστε. Στο 100 μπαίνουμε. Κάντε μαζική επίθεση από πάνω, Ρώσοι! Μπήκαμε! Αυτό είναι, μπήκαμε μέσα μαγικέ. Μπορούμε να περάσουμε από εδώ πλέον. Ωραία, πολύ καλό αυτό. Έχουμε και εδώ πέρα Αμερικάνου. Εδώ η Γεωργία έχει πάει μαζί με την Ρωσία και την Ουκρανία όλη ευθεία. Οι Τούρκοι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Οι Ρώσοι μπαίνουν και από εδώ με invasion. Μπαίνουν και από εδώ οι Ρώσοι με invasion. Πολύ καλό αυτό. Πήραμε κι άλλα εδάφη από του τέτοιου. Οι Αμερικάνοι εδώ πέρα παίρνουν κι άλλα εδάφη, μπράβο. Μπήκαμε για μισή από εδώ. Από εδώ για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να μπούμε ρεμάτι. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να μπούμε από εδώ. Δηλαδή του κάνω να πάνε για επίθεση και πρέπει να πάνε γύρω-γύρω. Έχουν κλείσει τίποτα εδώ οι Τούρκοι, δεν ξέρω. Πήγαμε κι άλλα εδάφη μαζί με Αμερικάνου εδώ πέρα. Μπράβο. Ωραία, μπήκαμε κι από εδώ, ρε φίλε. Ναι, μπήκαμε κι από το μέσα. Του τα πήραμε όλα εδώ. Του τα πήραμε όλα. Του τα πήραμε όλα. Πάμε να πάρουμε και εδώ τα εδάφη. Ντου από παντού γίνεται τώρα, μαγγε. Ντου από παντού. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν ξέρουν τι να κάνουν πραγματικά. Έχουμε πάρει όλα τα παράλια και προχωράμε όλη ευθεία. Πάμε τρένο, έχουν μπει από εδώ Ρώσοι, Γεωργιανοί, όλοι τα πάντα όλα έχουν μπει από εδώ. Μπαίνουμε κι εμεί από εδώ, δεν μα νοιάζει τίποτα τώρα. Λοιπόν, και θα στείλω εγώ μερικού τώρα. Τον Ηλιόπλου για παράδειγμα, να πάει μόνο ευθεία εδώ πέρα. Όλη ευθεία στην άγκυρα να πάει να μπορέσει. Μόνο να πάει όλη ευθεία εκεί. Ωραία, πάμε, παίρνουμε κι άλλα εδάφη εδώ πέρα ευθεία. Λογικά θα την κατακτήσουμε την Τουρκία τώρα. Μπήκανε πάλι οι Ρώσοι εδώ πέρα ευθεία. Πάνε και αυτοί για την Άγκυρα. Που του έχουμε ξετινάξει εδώ μεταξύ. Έχουν μπει οι Αμερικάνοι και από εδώ κάτω. Τα έχουμε πάει τρένο. Λοιπόν, ξέρει κάτι, εσύ τρελέ μου. Έλα εδώ ευθεία Ωραία έτσι πάμε Τι έχει γίνει τώρα Έχουν μπει οι Ρώσοι από εδώ Επίσης οι Γεωργιανοί με Ρώσους και Ουκρανούς Μπαίνουν από εδώ Πήραν το Αζερβαϊτζάν μαζί με Αρμένιους Αρτσάχ μπαίνουν από εδώ Και εμείς μαζί με Αμερικάνους Ουκρανούς Και πάλι Ρώσους που έχουν στείλει στρατό Μπαίνουμε όλοι μαζεμένοι από εδώ Να πάμε για την Άγκυρα Παραδόθηκαν, μάγκε, παραδόθηκαν οι Τούρκοι. Παραδόθηκαν οι Τούρκοι, παραδόθηκαν οι Τούρκοι και του πήραμε τα πάντα. Δείτε εδώ τι έχει γίνει τώρα, ε. Δείτε εδώ. Παραδόθηκαν οι Τούρκοι και του πήραμε τα πάντα. Όλο αυτό ήρθε σε εμά. Όλο αυτό ήρθε σε εμά. Ναι, φίλε. Όλη η Τουρκία, χάθηκε η Τουρκία. Δεν τη δώσαν ούτε περιοχή. Μόνο εδώ πέρα έχει μείνει. Μόνο αυτοί έχουν μείνει, λογικά. Ναι, ναι, μόνο αυτοί έχουν μείνει. Από ό,τι βλέπω. Και τώρα τι γίνεται. Ωραία. Και έχουμε με Γερμανία και το Τουρκμενιστάν τώρα. Γερμανία. Ωραία μαλάκα. Δεν το είχα παρατηρήσει αυτό ρε φίλε. Είχαν μπει οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι από εδώ. Είχαν μπει από πίσω μαλάκα. Και τους κάνανε ντου. Φαλάγγι τους πήγανε τους Γερμανούς. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ πως τους πήγαν. Τρένο τους πήγαν. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Η Τουρκία παραδόθηκε και όλα αυτά πήγαν σε μας. Δείτε εδώ. Η Μεγάλη Ελλάδα. Με Σκόπια πάνω. Με Κωνσταντινούπολη. Όλη η Τουρκία. Αν ήμουν τώρα τρελό, θα πήγαινα και κάτω για τα πάντα. Όλες αυτές τις χώρες. Αλλά δεν είμαι άπλιστος. Μια χαρά μου φτάνει και αυτό. Πλέμαστε. είμαστε. σω να ελευθερώσουμε την Κύπρο. Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Θα τα αφήσω κάπου εδώ το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σα άρεσε. Ο στόχο επετεύχθη. Κατακτήσαμε την Τουρκία. Πιθανόν στο επόμενο επεισόδιο να πάμε να ελευθερώσουμε εδώ πέρα και την Κύπρο. Να μην είναι Τούρκοι καθόλου στην Κύπρο. Θα δούμε τι θα κάνουμε ακριβώ. Η United States, η Αμερική, μπήκε στη Γερμανία με invasion κοντεύουν να την κατακτήσουν όλη τη Γερμανία. Έχει μείνει μόνο αυτό το κομμάτι τη. Και η Ιταλία έχει μπει στο Τουρκμενιστάν. Και έχει κάνει ένα μεγάλο ντου μαζί με τη Ρωσία. Οπότε τώρα στο επόμενο επεισόδιο, όπω είπαμε, είτε θα κατακτήσουμε του Τούρκου από την Κύπρο. Θα δούμε γενικά πώ θα πάει το πραγματάκι. Αλλά πιθανότητα θα είναι το τελευταίο επεισόδιο το επόμενο. Προς το παρόν όπως είπα κλείνω κάπου εδώ, ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.